Απόψη είναι για την μεταμόρφωση των σκεπτομορφών. Τώρα, η λέξη σκεπτομορφή είναι μια έτσι βαρύ λέξη που απλώς σημαίνει μια πεποίθηση. Μια πεποίθηση που ίσως έχουμε σκεφτεί πολλές φορές και που αποκτάει σταδιακά μέσα μας μια δική της δύναμη, αν θέλετε. Λειτουργεί μέσα μας, ίσως και χωρίς την θέλησή μας. Αποκτάει, αν θέλετε, αυτονομία. Μια ισχυρή πεποίθηση. Μπορεί να είναι κοινωνική. Υπάρχουν κοινωνικές σκεπτομορφές για διάφορα θέματα. Για τους άντρες, για τις γυναίκες, για την πολιτική, για τα άλλα κράτη, για το κράτος αυτό. Ιδέες που όλοι οι άνθρωποι μοιράζουν και υπάρχουν προσωπικές σκεπτομορφές, ιδέες, πεπιθήσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσα από το βίωμά μας, μέσα στην ζωή, μέσα από τα χρόνια, τις εμπειρίες. Οι πεπιθήσεις αυτές, οι σκεπτομορφές αυτές, δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Έτσι δημιουργείται η πραγματικότητα που βιώνουμε. Βιώνουμε ουσιαστικά αυτό που πιστεύουμε. Τώρα, αυτό γίνεται με μερικούς τρόπους. Κάθε φορά που βλέπω κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο και το ερμηνεύω σαν καλό ή κακό, σαν ωραίο ή άσχημο, σαν κάτι που με βοηθάει ή κάτι που με απειλεί, δημιουργώ γύρω από αυτό μία σκεπτομορφή που κάθε φορά που βλέπω αυτό, κάθε φορά που έρχεται αυτό το ερέθισμα, ας πούμε ένα σχόλιο από έναν άνθρωπο, μία επαφή με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ή την εργασία μου, δημιουργείται μέσα στο νου μου μία αυτόνομη λειτουργία. Και είτε θέλω είτε δεν θέλω, αρχίζω να έχω συναισθήματα. Και πολλές φορές αυτά τα συναισθήματα είναι δυσάρεστα. Νιώθω άγχος, νιώθω φόβο, κίνδυνο, ίσως θυμό, αδικία, ζήλια. Όχι επειδή πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά επειδή οι προγραμματισμοί μου που έχουν μπει μέσα στο υποσυνείδητό μου από παιδί ερμηνεύουν τα πράγματα υποσυνείδητα με τον τρόπο αυτό. Κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια αντίληψη, ένα τέτοιο συσχετισμό μέσα στο νου μου, δημιουργείται αυτό που λέγονται οι συνάψεις μέσα στον εγκέφαλο. Δηλαδή, ένα νευρόνιο συνδέεται με ένα άλλο νευρόνιο μέσα από μία σύναψη και αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, μία συνετισμένη νευρολογική αντίδραση προς ένα ερέθισμα. Και κάθε φορά που επιλαμβάνεται αυτό, αυτή η συνετισμένη νευρολογική αντίδραση προς ένα ερέθισμα γίνεται πιο έντονο. Είναι σαν να ανοίγουν οι συνάψεις, να είναι ο εύκολος δρόμος, αν θέλετε. Άρα, κάποια στιγμή, λειτουργεί αυτό αυτόματα. Είναι πιο εύκολο και αυτόματα νιώθω φόβο ή νιώθω θυμό ή νιώθω αδικία ή οποιοδήποτε δυσάρεστο συνέστημα, αλλά και θετικό συνέστημα επίσης, επειδή το έχω συνηθίσει. Και κάθε φορά που περιλαμβάνω αυτό τον τρόπο αντίληψης και κάθε φορά που νιώθω το ίδιο γύρω από την συμπεριφορά ενός ανθρώπου ή την εργασία μου ή τον εαυτό μου ή οτιδήποτε άλλο, εμβαθύνομαι όλο και πιο βαθιά μέσα σε αυτό.
αρχίζω να χάνω την αυτονομία μου, αρχίζω να χάνω την ικανότητά μου να νιώθω αλλιώς ή να σκέφτομαι αλλιώς. Προγραμματίζεται ο ίδιος ο εγκέφαλος, όχι μόνο ο νους. Όχι μόνο ο νους προγραμματίζεται, αλλά ο εγκέφαλος προγραμματίζεται. Βέβαια, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάποιος αρχίζει έστω και μία φορά και δύο φορές και ίσως αργότερα περισσότερες φορές να μπορεί να δει κάτι διαφορετικά, αρχίζουν να συρρυκνώνονται οι συνάψεις αυτές και δημιουργούνται νέες συνάψεις, νέες συνδέσεις στον εγκέφαλο που αντιστοιχούν τώρα στο νέο τρόπο αντίληψης. Και άρα σταδιακά απελευθερωνόμαστε από το παλιό προγραμματισμένο τρόπο να αντιληφθούμε κάτι και να νιώθουμε και αρχίζουμε να έχουμε μια πιο θετική πραγματικότητα. Αλλά αυτό απαιτεί την ικανότητα έστω και μία φορά να αρχίζω να δω κάτι που μέχρι τώρα μου δημιούργησε αρνητική αντίδραση μέσα μου, να μπορώ να το δω διαφορετικά και να νιώθω διαφορετικά και να αντιδράω διαφορετικά. Και έτσι σταδιακά αλλάζει η πραγματικότητά μου. Το δεύτερο γεγονός που έτσι χαρακτηρίζει τις σκεπτομορφές και τους δυναμώνει είναι το γεγονός ότι κάθε φορά, όπως είπα νωρίτερα, που έχω ένα συγκεκριμένο συνέστημα προς ένα συγκεκριμένο ρέθισμα ή γεγονός ή συμπεριφορά, ο υποθάλμος εκρίνει συγκεκριμένες ορμόνες που λέγονται πεπτίδια. Πεπτίδια, οι οποίοι εκρίνονται μέσα στο αίμα και όλα τα κύτταρα του οργανισμού έχουν υποδοχής να υποδέχονται αυτά τα πεπτίδια, οι ορμόνες, και είναι οι ίδιες υποδοχής που δέχονται την ηρωίνη, την μορφίνη και οποιοδήποτε άλλο ναρκωτικό. Άρα, τι συμβαίνει, τα κύτταρα αρχίζουν να εθίζονται σε αυτό το συναίσθημα. Και έχω ένα εθισμός τώρα, έχοντας νιώσει πόνο για κάτι 30 φορές, έχω εθιστεί στο πόνο, έχω εθιστεί στο θυμό, έχω εθιστεί στο φόβο ή στην ζήλια ή στην αδικία και είμαι κάτω από τον έλεγχο της σκεπτομορφής που ξεκίνησε σαν ιδέα, αλλά τώρα είναι μια χημική και βιολογική κατάσταση. Και παρόλο που υπάρχουν τρόποι να νιώθω αλλιώς, σαν οποιοδήποτε άλλο ναρκωμανής, δεν θέλω. Υπάρχουν μέρη του εαυτού μου που φοβούνται πολύ να νιώθω διαφορετικά, ακόμα όταν το διαφορετικό αυτό είναι πολύ πιο ευχάριστο, πολύ πιο όμορφο. Έχουμε και, εκτός από την βιολογική αντίσταση των νευρώνων και την βιοχημική αντίσταση των πεπτίδιων, έχουμε και την ψυχολογική αντίσταση προς αλλαγή, που είναι βασικά πρώτο η αδράνεια και η συνήθεια, που σημαίνει ότι φοβόμαστε να είμαστε διαφορετικά από όπως είμαστε. Προτιμούμε το γνωστό, ακόμα όταν το γνωστό δεν είναι τόσο ευχάριστο σε σχέση με αυτό που θα ήθελα να έχω. Και δεύτερο, έχουμε αυτό που λέγεται η ψυχολογική αντιστροφή ή μία επένδυση στο πώς είμαι τώρα. Δηλαδή, αν έχω συνηθίσει το ρόλο του θύματος, παίρνω κάτι από αυτό. Παίρνω αξία, παίρνω ασφάλεια, παίρνω ταυτότητα. Είμαι ο καλός άνθρωπος, ο άλλος είναι ο κακός άνθρωπος. Και άρα έχω μια τέταρτη αντίσταση, εκτός από την συνήθεια, παίρνω και κάτι. Βέβαια είναι άσχημο αυτό που παίρνω, αλλά παίρνω κάτι. Ή αν έχω συνηθίσει ότι με τα αρνητικά μου συναισθήματα μπορώ να ελέγξω τους άλλους με το θυμό μου
ή με το πόνο μου ή με την δυστυχία μου, ότι θα με προσέχουν ή θα μπορώ να τους κάνω, να κάνω αυτό που θέλω, δεν θα θέλω να απελευθερωθώ από το αρνητικό συνέστημα, γιατί είναι η δύναμή μου, είναι η προστασία μου. Και αν δεν θυμώσω, πώς θα έχω αυτό που θέλω. Και αν είμαι καλά, οι άνθρωποι θα με προσέχουν, θα μου κάνουν αυτό που θέλω, ή πρέπει να έχω πρόβλημα να είμαι δυστυχισμένος για να με προσέχουν. Ότι βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες, και βιολογικές και νοητικές και συναισθηματικές, που δημιουργούν ένα τέλμα στην ζωή μας, μία τάση του να μένουμε με τις σκεπτομορφές ή τις πεπιθήσεις που έχουμε και τα συναισθήματα που δημιουργούνται από αυτά και τις πραγματικότητες που δημιουργούνται από αυτά. Στις σχέσεις μας, στην υγεία μας, στην εργασία μας, όλη η ζωή μας είναι βασικά αποτέλεσμα των πεπιθήσεών μας, που δημιουργούν τα συναισθήματά μας και δημιουργούν τις αντιδράσεις μας. Όμως, ο βασικός λόγος της ύπαρξης της ψυχής μέσα στο ανθρώπινο σώμα είναι η εξέλιξη των σκεπτομορφών. Αυτό είναι η εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι η εξέλιξη του συστήματος πεπιθήσεων, που αρχίζω να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα διαφορετικά, με λιγότερο φόβο, με λιγότερη ξεχωριστότητα, με περισσότερη αγάπη, περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ενότητα. Αρχίζω να συνειδητοποιώ το Θείο μέσα σε μένα, μέσα στους άλλους, μέσα σε αυτό που συμβαίνει. Αρχίζω να έχω εμπιστοσύνη στους νόμους του σύμπαντος, ότι η ζωή μου φέρνει αυτό που χρειάζομαι κάθε στιγμή για την εξέλιξή μου. Και καθώς αλλάζουν οι πεπιθήσεις μου, αλλάζει η πραγματικότητά μου. Βασικά όλες οι βασικές θρησκείες και οι φιλοσοφικά συστήματα πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι σε μία πορεία προς τη λεγόμενη θέωση ή φώτιση. Ότι αυτός είναι ο προορισμός μας. Ο προορισμός μας είναι να απελευθερωθούμε από το σύστημα πεπιθήσεων αυτό και σιγά σιγά να συνειδητοποιήσουμε, να βιώσουμε και να πραγματοποιήσουμε το Θείο αυτό που είναι μέσα σε κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε ο εγκληματίας, ούτε το καθυστερημένο παιδί, όπου δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι μια έκφραση της Θείας Συνειδητότητας. Και ο προορισμός του κάθε ανθρώπου είναι αυτό. Αλλά οι πεπιθήσεις μας δεν μας επιτρέπουν. Γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε αδύναμοι, πιστεύουμε ότι κινδυνεύουμε, πιστεύουμε ότι η ζωή είναι δύσκολη, πιστεύουμε ότι κινδυνεύουμε από τους άλλους, ότι δεν αξίζουμε, ότι δεν ξέρουμε. Και όλες αυτές οι πεπιθήσεις δημιουργούν μια πολύ μειονεκτική πραγματικότητα για μας, ότι είναι απαραίτητο. Τώρα, τι γίνεται? Όταν εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτή την εξέλιξη πεπιθήσεων και με την αυτογνωσία, που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό μέσα από τα χρόνια του σεμινάριου της αυτογνωσίας μέσα στην αρμονική ζωή, ακριβώς αυτό κάνουμε, να δούμε αυτές τις πεπιθήσεις και να τις αλλάξουμε με διάφορους τρόπους. Αλλά όταν δεν ασχολούμαι, τι συμβαίνει? Έρχεται ένα πρόβλημα. Έρχεται κάτι που με κάνει να μην νιώθω καλά. Και αυτό το κάτι έρχεται για να μην νιώθω καλά, ώστε να μπορώ να εξετάσω γιατί δεν νιώθω καλά, να βρω τις προσκολήσεις και τις πεπιθήσεις που με εμποδίζουν να νιώθω καλά και να τις αλλάξω. Τότε δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να εξετάσω όλες τις πεπιθήσεις μου και για να τις αλλάξω όλες, γιατί η ζωή πάντα μου δίνει ακριβώς τα ερεθίσματα που χρειάζομαι κάθε στιγμή για να δω ποιες πεπιθήσεις χρειάζομαι να αλλάξω. Και είναι
αυτές που δημιουργούν την δυστυχία μου αυτή τη στιγμή, που μειώνουν την ηρεμία μου, που μειώνουν την ευτυχία μου και που μειώνουν την αγάπη μου. Δεν χρειάζεται να ψάξω Μαρία μακριά. Θα δω τι είναι αυτό που μειώνει την ηρεμία ή την ευτυχία μου σήμερα. Τι πιστεύω για αυτό. Ποια είναι η πεποίθηση που μου δημιουργεί αυτή τη στιγμή αρνητικά συναισθήματα. Μπορώ να δω αυτό διαφορετικά. Γιατί αυτή είναι η πρόκλησή μου. Όποιο πρόβλημα έχω, το πρόβλημα αυτό είναι ένα δώρο που μου δίνει η ζωή για να μπορώ να νιώθω την εσωτερική πίεση, να βρω ευτυχία ξανά, γιατί αυτό είναι το μέτρο, να ξανά βιώσω ευτυχία και ηρεμία. Και ο βασικός τρόπος να κάνω αυτό είναι να αλλάξω τις πεπιθήσεις μου, να αλλάξω τις σκεπτομορφές μου. Τώρα, οι σκεπτομορφές αυτές δημιουργούν την πραγματικότητά μας με τέσσερις βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσα από το παρελθόν, δηλαδή ως οι τρόποι που έχω σκεφτεί και οι επιλογές που έχω κάνει και τα συναισθήματα που έχω και οι συμπεριφορές μου και οι πράξεις μου στο παρελθόν μέχρι αυτή τη στιγμή στην εξέλιξή μου, όλα έχουν ένα αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα αυτό λέγεται η προσωπική μου πραγματικότητα. Η προσωπική μου πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι η άρθρωση όλων των επιλογών, σκέψεων, συναισθημάτων που έχουν περάσει από μένα όλα αυτά τα χρόνια και καταλήγουν σε μια πραγματικότητα σήμερα. Αν έχω ασχοληθεί με το σώμα μου, θα έχω ένα καλύτερο σώμα. Αν το έχω προσέξει, την διατροφή, την άσκηση, την αναπνοή. Αν έχω προσέξει να συμπεριφέρομαι με αγάπη στις σχέσεις μου, θα έχω πιο αγαπημένες σχέσεις. Αν όλα αυτά τα χρόνια ήμουν εγωκεντρικός, δεν θα έχω θετικές σχέσεις αυτή τη στιγμή. Αν είχα ανταγωνισμό μέσα μου. Αν φρόντιζε το σώμα μου, θα έχω ένα καλύτερο σώμα. Δηλαδή, ό,τι κάνω έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Τότε, μερικές από τις πραγματικότητες που βιώνουμε σήμερα είναι καθαρά απλώς η άρθρωση ή το αποτέλεσμα όλων των σκέψεων, συναισθημάτων και επιλογών του παρελθόντος μέχρι τώρα. Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό, αλλά τώρα με την κβαντική φυσική φαίνεται ότι μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Και αυτό είναι άλλο ερώτημα για άλλη διάλεξη. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Επίσης δημιουργούμε την πραγματικότητά μας σήμερα με τις πεποιθήσεις που έχουμε. Δεν είναι μόνο το παρελθόν, αλλά δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο αυτό που σκέφτομαι, αυτό που περιμένω, αυτό που φαντάζομαι, αυτό που φοβάμαι, αυτό που θέλω, αυτό που μισώ, όλα αυτά τα έλκω. Όλα αυτές είναι σκέψεις είναι σαν μαγνήτες. Ειδικά η αγάπη, φόβος και μίσος, γιατί έχουν περισσότερη ενέργεια. Η ενέργεια των συναισθημάτων έλκουν και δημιουργούν σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητά μας. Τότε δεν είναι μόνο το παρελθόν, δεν είναι ότι εγώ πρέπει να υποστώ μία πραγματικότητα αυτή τη στιγμή επειδή έχω κάνει λάθη στο παρελθόν. Μπορεί μάλιστα να μην έχει καμία σχέση με το παρελθόν, να έχει σχέση με τον τρόπο που σκέφτομαι τώρα. Και αν αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι τώρα, να αλλάξει πολύ γρήγορα η πραγματικότητά μου. Ο τρίτος τρόπος που δημιουργείται η πραγματικότητά μας είναι οι αποφάσεις που έχουμε κάνει σαν ψυχές στην εξέλιξη πριν γεννηθούμε και στην πορεία της εξέλιξής μας. Δηλαδή έχουμε αποφασίσει να έρθουμε εδώ να μάθουμε συγκεκριμένα μαθήματα. Γι' αυτό μπορεί να έχω αποφασίσει σαν ψυχή να συνδέομαι με κάποιον που θα με απορρίπτει ή που προσπαθήσει να με βλάψει ή που δεν θα με στηρίξει ή που θα λέει ψέματα για μένα ή που θα με αδικήσει. Και αυτό μπορεί να είναι μια
πνευματική συμφωνία. Και αυτός να είναι σαν ψυχή ο καλύτερος μου φίλος, που παίζει αυτό το ρόλο, επειδή εγώ έχω επιλέξει προσωπικά να μάθω μία ιδιότητα βιωματικά μέσα από μία τέτοια εμπειρία, ή που να έχω αποφασίσει με μία άλλη δελφή ψυχή να γίνει παιδί μου και να φύγει από το σώμα του πριν από μένα. Είμαι ένα σύντροφο και να φύγει από το σώμα του πριν από μένα, για να μπορώ να έχω αυτό το ερέθισμα να ψάξω τι είναι η ψυχή, τι είναι η σώμα, τι είναι η ζωή, τι είναι θάνατος, και να υπερβώ το εστιασμό στο υλικό όχημα και να συνδέομαι περισσότερο με το πνεύμα. Το ότι υπάρχει μια κατηγορία, αν θέλετε, εμπειριών που περνάει κάθε άνθρωπος, που δεν είναι μόνο αποτέλεσμα πράξεων του παρελθόντος και ούτε τόσο πολύ σκέψεις του παρόντος, αλλά επιλογές της ψυχής να μάθει συγκεκριμένα μαθήματα. Βέβαια και στις τρεις περιπτώσεις δεν έχει σημασία ποια είναι η αιτία, έχει σημασία ποια είναι η λύση. Και η λύση είναι η αλλαγή του συστήματος πεπαιθήσεων. Να αλλάξω τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, τους άλλους και την ζωή. Υπάρχει ένα τέταρτο τρόπο που το σύστημα πεπαιθήσεων μας δημιουργεί την πραγματικότητά μας, και αυτό είναι η ερμηνεία ή και ακόμα η προβολή. Δηλαδή, δημιουργώ μία πραγματικότητα μέσα μου όχι μόνο με το να έλκω γεγονότα και καταστάσεις με το μαγνήτη του νου και των συναισθημάτων, αλλά ερμηνεύοντας αυτά. Και 10 άτομα που περνάνε από ακριβώς το ίδιο ρεθίσμα δημιουργούν 10 διαφορετικές εσωτερικές πραγματικότητες, ανάλογα με την ερμηνεία που δίνουν σε αυτό που συμβαίνει. Τότε η πραγματικότητα του καθενός είναι εντελώς υποκειμενική και εξαιτιέται επάνω στο πώς ερμηνεύει την συμπεριφορά του άλλου, ένα γεγονός, τον ίδιο τον εαυτό του. Και αν του ερμηνεύει μέσα από πεπαιθήσεις που δημιουργούν αίσθηση κινδύνου για την αξία μας και την ασφάλεια μας ή την ελευθερία μας, δημιουργούμε μια αρνητική πραγματικότητα. Αν του ερμηνεύω σαν, εντάξει, ο άλλος έχει πρόβλημα ή θα το ξεπεράσω, δημιουργώ μια άλλη πραγματικότητα. Ίδιο ρέθισμα, άλλη ερμηνεία, άλλο σύστημα πεπαιθήσεων. Όχι μόνο ότι δημιουργείται η πραγματικότητα μας από την ερμηνεία, αλλά υπάρχει και η προβολή, που σημαίνει ότι προβάλλουμε επάνω σε ανθρώπους και καταστάσεις πράγματα που δεν είναι εκεί καν. Ίσως το έχετε βιώσει εσείς αυτό, ότι κάποιος έχει προβάλει σε εσάς ένα κίνητρο που δεν είχετε ή συναισθήματα που δεν είχετε. Και βέβαια εμείς κάναμε το ίδιο. Δηλαδή παίρνουμε το παρελθόν μας και τα βιώματά μας και βλέπουμε σε ανθρώπους κίνητρα και συναισθήματα και πράξεις που δεν υπάρχουν. Είναι αποτέλεσμα της προβολής των φοβιών μας ή των πεπαιθήσεων μας επάνω στην πραγματικότητα γύρω μας. Ότι καταλαβαίνουμε την άμεση ανάγκη και ατομικά αλλά και κοινωνικά να αλλάξουμε το σύστημα πεπαιθήσεων μας. Τώρα, το δύσκολο εδώ είναι ότι κάθε ένας βρίσκεται μέσα σε ένα οικογενειακό και κοινωνικό σύνολο, όπου οι σκεπτομορφές αυτές είναι πολύ δυνατές. Και αυτό δημιουργεί την ανάγκη σαν χώρος, σαν την αρμονική ζωή και πολλούς άλλους χώρους που υπάρχουν στην Αθήνα και γύρω από το πλανήτη, όπου κάποιος μπορεί να αρχίζει να βρίσκεται παρέα με άλλους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν ένα άλλο τρόπο να σκεφτούν και ένα άλλο τρόπο να αντιληφθούν τον εαυτό τους και την πραγματικότητα, που δημιουργεί μια στηρικτική βάση σε αυτή τη διαδικασία. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιος δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, μπορεί. Απλώς οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται μία φορά την εβδομάδα να βρίσκονται με μία ομάδα ανθρώπων που τους βοηθάει να
να ενισχύσουν αυτή τη νέα πεποίθηση, αυτή τη νέα αντίληψη. Και σύντομα μέσα στην εβδομάδα αρχίζει να τονίσει, να τονίσει και μέχρι την άλλη εβδομάδα που ξανά γεμίζουμε τις μπαταρίες μας. Αλλά όχι ότι δεν γίνεται και χωρίς, αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Ότι τι χρειάζεται να κάνουμε. Πρώτο, χρειάζεται αυτογνωσία. Χρειάζεται να καταλάβουμε τους μηχανισμούς του νου. Και κάθε φορά που νιώθω με έναν τρόπο που δεν θα ήθελα να νιώσω, είτε λέγεται πόνος, ή φόβο, ή αδικία, ή θυμό, ή μίσος, ή ζήλια, ή ενοχή, ή ντροπή, να συνειδητοποιήσω ότι αυτή η στιγμή, αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα με ειδοποιεί ότι χρειάζομαι να αλλάξω κάποια πεποίθηση. Γιατί όταν είμαι συντονισμένος με την αλήθεια, είμαι συντονισμένος με την ειρήνη, με την ευτυχία, με την ενότητα και με την ομορφιά. Ότι σημαίνει ότι κάπου ο νους μου λειτουργεί με κάποια πεποίθηση αυτή τη στιγμή που χρειάζεται αλλαγή, που χρειάζεται εξέλιξη. Και να μάθω πώς να παρατηρώ αυτό, να παρατηρώ το νου, να παρατηρώ την δημιουργία των συναισθημάτων, να μπορώ να αναλύω ποια πεποίθηση είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το συναίσθημα και που δημιουργεί αυτή την αντίδραση μέσα μου. Δεύτερο, χρειάζεται επιθυμία για αλλαγή. Αλλά θα έλεγε πριν από την επιθυμία για αλλαγή, χρειάζεται αποδοχή του εαυτού μας έτσι. Δηλαδή, αν θέλω να αλλάξω επειδή απορρίπτω τον εαυτό μου όπως είμαι, πιθανό να μην πετύχει. Χρειάζομαι να δεκτώ τον εαυτό μου στο τωρινό στάδιο της εξέλιξής μου, ότι έχω προγραμματιστεί με τρόπους σκέψης από τα παιδικά μου χρόνια που με κάνουν να φοβάμαι, να ζηλεύω, να νιώθω αδυναμία, να νιώθω θυμό και ότι μιλάω τώρα όχι για μένα, αλλά αυτό που ονομάζονται τελευταία, το αυτοκίνητό μου, το όχημά μου. Δηλαδή δεν είμαι αυτό το νου, δεν είμαι αυτό το σώμα, είμαι το πνεύμα που προσωρινά εκφράζεται, λειτουργεί μέσα από αυτό το νου και σώμα. Και άρα παρατηρώ, α, κοίταξε, ο νους έχει προγραμματιστεί να νιώθω θυμό σε αυτή την περίπτωση επειδή φοβάται αυτό. Όπως λέω, α, το αυτοκίνητό μου έχει πρόβλημα με το καμπαρετέρ ή το λάστιχο. Δεν λέω, α, δεν αξίζω, απορρίπτω τον εαυτό μου, είμαι επέσιος άνθρωπος. Το αυτοκίνητο θέλει διόρθωση. Και το ίδιο όταν ο νους θέλει διόρθωση. Δεν είμαι ο νους. Δεν είναι ντροπή να φοβάμαι. Δεν είναι ντροπή να θυμώσω. Είναι η λειτουργία ενός μηχανήματος που λέγεται ανθρώπινος νους, που δεν είμαι, είμαι το πνεύμα που παρακολουθώ την λειτουργία του νου. Άρα, με αυτή την απόσταση και σημείο παρατήρησης, να παρατηρώ πώς ο νους έχει προγραμματιστεί να δημιουργήσει φόβο, πόνο, ξεχωριστότητα, αδικία, θυμό κτλ. Και ανοχή. Η στιγμή που καταλαβαίνω την αλλαγή και δέχομαι τον εαυτό μου ότι ναι, έχω προγραμματιστεί έτσι και να αγαπάω τον εαυτό μου έτσι, τότε λέω, αλλά επιθυμώ να αλλάξω. Κουράστηκα. Κουράστηκα να έχω αυτό το συναίσθημα, μειώνει την ευτυχία μου, μειώνει την σχέση μου με τον άλλον, χαλάει την υγεία μου. Είναι δυσάρεστο να ζω την ζωή μου συνέχεια νιώθοντας αδικία ή συνέχεια θυμωμένος ή φοβισμένος. Δέχομαι τον εαυτό μου σαν ψυχή στην εξέλιξη, αλλά προτιμώ να απελευθερωθώ. Φτάνει. Φτάνει ο πόνος, φτάνει η αδικία, φτάνει ο θυμός, φτάνει η ενοχή και θέλω να απελευθερωθώ, θέλω να προχωρήσω από εδώ και πέρα. Από την στιγμή που έχω κάνει αυτό, το συνειδητοποιώ, το δέχομαι και θέλω να αλλάξω, το επόμενο βήμα είναι να πάρω την ενέργεια να αλλάξω.
Γιατί είπαμε στην αρχή, υπάρχουν τα νευρόνια, υπάρχουν τα πεπτίδια, υπάρχει η αδράνεια, υπάρχει το συμφέρον να μένω όπως είμαι, υπάρχει ο φόβος της αλλαγής. Ότι πρέπει να πάρω ενέργεια. Από πού θα πάρω την ενέργεια αυτή? Από πόνο και από ευχαρίστηση. Τι σημαίνει αυτό? Όσο πιο καλά καταλαβαίνω πως αυτή η πεποίθηση με κάνει να πονάω, όσο πιο πολύ συνειδητοποιώ αυτό, ότι αν δεν την αλλάξω θα ζω μέσα στο πόνο, μέσα στο θυμό, μέσα στο φόβο, μέσα στην ενοχή. Και αν θέλετε να φαντάστω τον αυτό μου 5 χρόνια από τώρα με την ίδια πεποίθηση και 10 χρόνια από τώρα με την ίδια πεποίθηση και με τις ίδιες σχέσεις, με τις ίδιες συναλλαγές, με τους ίδιους ανθρώπους, κάθε μέρα το ίδιο θέατρο, και 20 χρόνια από τώρα με τον ίδιο παιχνίδι, με τον αυτό μου, με τους άλλους, ενοχές, τιμό, φόβο, ανταγωνισμό, ότι χρειάζεται να συνειδητοποιήσω πόσο δεν μου συμφέρει να μην το αλλάξω. Πόσο οδυνηρό είναι να μην αλλάξω αυτή την πεποίθηση που μου δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Και δεύτερο, να συνειδητοποιήσω την ευχαρίστηση που θα νιώθω αλλάζοντάς το. Τότε τι κάνουμε? Κάνουμε μία λίστα από αυτά που θα χάσουμε, αφού έχουμε εντοπίσει την πεποίθηση, μία λίστα από τις αρνητικές συνέπειες του να μην αλλάξουμε την πεποίθηση αυτή. Και μετά κάνουμε μία λίστα από τις θετικές συνέπειες και αποτελέσματα που θα υπάρχουν αν τις αλλάξω. Και μετά φαντάζομαι τον εαυτό μου μετά από 5 χρόνια μη αλλάζοντας και αλλάζοντας, 10 χρόνια και 20 χρόνια, πώς θα είμαι αν δεν την αλλάξω και πώς θα είμαι αν την αλλάξω. Και είναι σημαντικό να φανταστείτε πώς θα είστε αν την αλλάξετε, γιατί είναι και αυτό, είναι και το καρότο, χρειαζόμαστε και το καρότο μπροστά μας. Τότε το επόμενο βήμα είναι να πάρω ενέργεια συνειδητοποιώντας τι θα γίνει στην ζωή μου αν δεν αλλάζω αυτά. Τώρα, ποια είναι μερικά από πιθανά πράγματα που θα χάσω? Αν δεν αλλάζω την πεποίθηση, χάνω την ευτυχία, χάνω την ηρεμία. Έχω πιο αρνητικές σχέσεις με τους άλλους, γιατί τα αρνητικά μου συναισθήματα καθρεφτίζονται από τους άλλους. Δεν μαθαίνω, δεν εξελίσσομαι, είμαι σε ένα τέλμα. Χάνω το αυτοσεβασμό μου, γιατί αρχίζω να κουράζομαι με τον εαυτό μου που συνέχεια δημιουργώ τις ίδιες καταστάσεις. Έχω περισσότερες συγκρούσεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν πετυχαίνω τους στόχους μου και δεν, πιο σημαντικό από όλα, δεν εκπληρώνω το λόγο ύπαρξής μου, που είναι η εξέλιξη. Και αν αλλάζω την πεποίθηση, έχω καλύτερη υγεία, περισσότερη ευτυχία, καλύτερες σχέσεις, περισσότερο αυτοσεβασμό, περισσότερη αγάπη και εκτίμηση για τον εαυτό μου, εσωτερική γαλήνη, και προχωράω προς το λόγο ύπαρξής μου, το στόχο μου. Εφόσον συνειδητοποιώ αυτά, τότε προχωράμε να εφαρμόσουμε τεχνικές για την αλλαγή του συστήματος πεποίθησεων. Ένας τρόπος είναι η θετική προβολή, όπου κάθε μέρα για 1/4 20 λεπτά χαλαρώνουμε, και έχουμε άφθονα CD και κασέτες για αυτά, πάνω από 30-40, και αρχίζω να οραματίζομαι τον εαυτό μου να αντιμετωπίζω το ίδιο γεγονός, το ίδιο ρέθισμα, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό, με άλλο τρόπο. Σκέφτομαι τι είναι αυτό το νέο τρόπο και κάθε μέρα φαντάζομαι τον εαυτό μου να νιώθω διαφορετικά, να σκέφτομαι διαφορετικά και να λειτουργώ διαφορετικά σε σχέση με το συγκεκριμένο ρέθισμα. Τώρα, τα τελευταία 25-30 χρόνια υπάρχει μια άλλη βοήθεια και λέγεται η ενεργειακή ψυχολογία.
που έχει διάφορες μορφές. Υπάρχει EFT, TAT, TFT, BSFF, όλα με αρχικά είναι, EMDR, δεν λέει κανένας κανένα όνομα, όλα με τέτοια συνθήματα. Τεχνικές όπου συγκεντρώνουμε στο συγκεκριμένο ερέθισμα που μέχρι τώρα μου προκάλεσε ένα συγκεκριμένο συνέστημα που δεν θέλω πια να έχω. Και την ώρα που είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό το ερέθισμα, αλλάζω το ενεργικό μου πεδίο, την ενεργική μου κατάσταση σε σχέση με αυτό, γιατί το συνέστημα είναι ενέργεια. Και διαλύω αυτή την συγκεκριμένη διάταξη της ενέργειας που λέγεται φόβο ή θυμό ή αδικία. Τώρα, μερικές τεχνικές κάνουν αυτό με το να χτυπάμε σε σημεία του δολανισμού την ώρα που είμαστε συγκεντρωμένοι στο ερέθισμα. Άλλες τεχνικές το αλλάζουμε με το να βάλουμε τα χέρια μας σε συγκεκριμένη μέρη του σώματος και να κρατάμε τα χέρια εκεί, καθώς δημιουργούμε ένα κύκλο ενέργειες, να κινείται ενέργεια την ώρα που σκέφτομαι σε αυτό. Άλλοι το κάνουν αυτό με το να κινούμε τα μάτια μας σε διάφορες κατευθύνσεις την ώρα που συγκεντρωνόμαστε στο ερέθισμα. Άλλοι λειτουργούν με το να δημιουργούμε ένα πεδίο θετικής ενέργειας στο κέντρο του στήθους, με το να σκεφτούμε κάποιον που αγαπάμε ή κάτι με το οποίο νιώθουμε ευγνωμοσύνη, λέγεται ακούγοντας την καρδιά, και υπάρχει μια προηγούμενη ομιλία για την τεχνική αυτή. Και την ώρα που είμαι σε αυτή την κατάσταση της θετικής ενέργειας, της αγάπης ή της ευγνωμοσύνης, να φέρνω το ερέθισμα στο νου μου και να δέχομαι από μέσα μου ένα εναλλακτικό τρόπο να το αντιληφθώ, να νιώθω και να αντιδρά. Βλέπετε, όλες αυτές οι τεχνικές ασχολούνται με το να συγκεντρώνομαι σε αυτό που με ενοχλεί και να αλλάξω την ενέργειά μου. Είτε χτυπώντας σε σημεία του δολανισμού ή κρατώντας με τα χέρια μου ενεργειακά σημεία ή καλλιεργώντας την δόνηση, την ενέργεια της αγάπης και να συγκεντρώνουμε σε αυτό. Κάθε φορά που μπορώ να κάνω αυτή την αλλαγή, έστω και για 2 δευτερόλεπτα, αρχίζω να αλλάζω την συνδεσμολογία των νευρώνων και την ορμονική μου κατάσταση και την ενεργειακή μου κατάσταση και την νοητική μου κατάσταση απέναντι σε αυτό το ερέθισμα. Δεν σημαίνει ότι αύριο, μεθαύριο, μετά από 10 χρόνια μπορεί να μην ξανανιώθω όπως ένιωσα παλιά. Αλλά αν επιμένω, σταδιακά θα απελευθερωθώ και θα είναι παρελθόν αυτός ο τρόπος αντίληψης. Θα έχει αλλάξει το σύστημα πεποιθήσεών μου γι' αυτό. Τώρα, η ενεργειακή ψυχολογία είναι πολύ σημαντική γι' αυτό, επειδή για πολλούς από εμάς ήδη εγκεφαλικά έχει αλλάξει αυτό που πιστεύουμε, αλλά δεν έχει αλλάξει αυτό που νιώθουμε. Έχει γίνει μια εγκεφαλική προσαρμογή σε κάποιες θετικές πνευματικές αλήθειες ή λογικές αντιλήψεις, αλλά λειτουργούν τα παλιά ενεργειακά πεδία από τα παιδικά μας χρόνια που λειτουργούν χωρίς δικό μας έλεγχο πια. Εκεί λύνει το πρόβλημα ενεργειακή ψυχολογία, ειδικά το EFT. Δηλαδή μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ αυτού που πιστεύω και αυτού που νιώθω. Διαλύεται το αρνητικό ενεργειακό πεδίο και αρχίζω να βιώνω αυτό που ήδη πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να νιώθω. Το πιστεύω ήδη, το ξέρω ήδη, αλλά είναι σαν να μην το ξέρω συναισθηματικά. Το ξέρω μόνο εγκεφαλικά. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε αυτό. Αλλιώς τι είναι, όταν κάνω θετική προβολή, χωρίς να απελευθερωθώ από τα προηγούμενα αρνητικά συναισθήματα, είναι σαν να γράφω σε μία κασέτα ένα νέο τραγούδι, χωρίς να σβήσω το προηγούμενο. Άρα παίζουν 2 τραγούδια συγχρόνως. Και είμαι σε μεγαλύτερη σύγχυση τώρα, γιατί ένα μέρος του αυτού μου ξέρει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθω έτσι και ο άλλος λέει δεν μπορεί, νιώθω έτσι και παίζουν 2 τραγούδια. Κινδυνεύω, είμαι ασφαλής, όλα καλά, όλα είναι χάλια. Όλα συγχρόνως, την ίδια στιγμή. Και είναι πολύ σημαντικό να μην κάναμε μόνο θετική προβολή, να εξαφανίσουμε
τα ενεργειακά πεδία που έχουν σχέση με αυτό το προηγούμενο τρόπο αντίληψης. Και αυτό το προηγούμενο τρόπο αντίληψης μπορεί να έχουμε ξεπεράσει στα 10 χρονών. Αλλά ακόμα να λειτουργεί ενεργειακά μέσα μας. Έτσι. Τώρα, όταν έχουμε κάνει αυτό, έχουμε συνειδητοποιήσει την πεποίθηση, έχουμε βρει τον νέο τρόπο, έχουμε δεκτεί τον εαυτό μας, αλλά θέλουμε αλλαγή και έχουμε βρει τα κίνητρα, την ενέργεια που μας δίνει την όθηση να αλλάξω αυτή την πεποίθηση και κάνω την ενεργειακή ψυχολογία για να απελευθερωθώ από τις παλιές ενέργειες και αρχίζω τώρα να συνδέομαι πιο άνετα και πιο ολοκληρωτικά με τον νέο τρόπο να σκέφτομαι και να νιώθω και να αντιδράω σε σχέση με αυτό το ερέθισμα. Αρχίζουμε να το οραματιζόμαστε πιο ολοκληρωμένα μέσα στο διαλογισμό μας, μέσα στην θετική μας προβολή. Και όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να έχουμε συγχρόνως στο νου μας το ερέθισμα που συνήθως μας τάραξε, αλλά δεν είμαστε καθόλου ταραγμένοι, γιατί τώρα πραγματικά βιώνω την αξία μας και την ασφάλεια μας και την ηρεμία και την αγάπη μας, μπορούμε αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτό το συνδυασμό να κάνουμε μία κίνηση με τα δάκτυλά μας ή με οποιοδήποτε μέρος του σώματος, οποιοδήποτε κίνηση που μπορώ να κάνω κάποια άλλη ώρα και να συνδέω αυτό, ας πούμε να ενώσω τον αντίχειρα με τον δείκτη ή με τα πρώτα δύο δάκτυλα και αυτό να γίνει ένας μηχανισμός που γιώνω αυτό το συνδυασμό τώρα. Δηλαδή, αυτό να αρχίσει να σημαίνει για μένα οποιοδήποτε κίνηση. Εγώ λέω αυτό, αλλά μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αυτό σημαίνει, αυτό το συνδέω τώρα με αυτή τη νέα συνδεσμολογία στον εγκέφαλο, ότι είμαι ασφαλής, αξίζω, είμαι ελεύθερος, όλα είναι καλά, ακόμα όταν συμβαίνει αυτό. Και κάθε φορά που στο διαλογισμό ή στην θετική που βρει κάνω αυτό και κάνω αυτή την κίνηση με τα δάκτυλα, αυτό να αρχίζει να είναι ένα shortcut, ένα σύντομο τρόπο, όταν οδηγώ, όταν είμαι στο γραφείο, όταν είμαι έξω, να ξαναβιώσω αυτή την αλήθεια, επειδή το έχω κάνει 10-20 φορές μέσα στην συγκέντρωσή μου. Και αυτό για μένα με συνδέει με αυτό το νέο τρόπο. Και έτσι έχω ένα τρόπο και μέσα στην καθημερινότητα να ξανασυνδεθώ με αυτό τον άλλο τρόπο αντίληψης. Τώρα, μαζί με όλα αυτά και ανεξάρτητα από όλη αυτή την εργασία, βοηθάει βεβαίως να διολογιστούμε καθημερινά, να έρθουμε σε επαφή ανεξάρτητα από την θετική προβολή με ένα κέντρο ηρεμίας, γνώσης, φωτός, αγάπης που πάντα υπάρχει μέσα μας, είναι ο αληθινός μας αυτός και να συνδεόμαστε με αυτό καθημερινά, 20 λεπτά, 30 λεπτά, να πάρουμε κάθε μέρα το χρόνο, να κάνουμε αυτή την σύνδεση. Αυτό σταδιακά μας αλλάζει από το μέσα προς το έξω. Και επίσης βοηθάει οποιοδήποτε μορφή ανιδιοτέλειας. Γιατί όλο το πρόβλημα των συναισθημάτων αυτών είναι ένα εγωκεντρικό εγώ. Ένα εγώ που φοβάται. Και ό,τι μπορώ να κάνω μέσα στην ζωή, να μειώσω, αν θέλετε, την μεγάλες απαιτήσεις που έχει αυτό το εγώ. Φόβος του εγώ με το να συνδέομαι με άλλους και έστω και μερικές ώρες την εβδομάδα να σκέφτομαι κάποιον άλλον και να κάνω κάτι για κάποιον για τον οποίο δεν έχω καμία αμοιβή, ούτε συναισθηματική, όχι μόνο, όχι οικονομική. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την πορεία. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές συνταγές που έχετε στα χέρια σας. Κάποια στιγμή
συζητώντας την ιδέα ότι δημιουργούμε την πραγματικότητά μας, αρχίσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι όντως ο καθένας έχει μία συνταγή που ακολουθεί για να δημιουργεί τα συναισθήματα που έχει. Και μερικοί είναι οι μάστοροι, είναι μεγάλο μάγειρες. Δηλαδή, μερικοί μπορεί να μαγειρεύουν ένα άγχος σε δευτερόλεπτα και άλλοι ένα θυμό σε κλάσματα το δευτερόλεπτο. Είναι ειδικοί, είναι expert. Πόσοι είστε expert στο θυμό? Πόσοι είστε expert στην αδικία? Okay. Ο καθένας έχει μία συνταγή που ακολουθεί. Είναι τρόπο σκέψης, είναι τρόπο ζωής, τρόπο λειτουργίας. Και αστειεύοντας, δημιουργήσουμε συνταγές σε συναισθήματα. Κάποια στιγμή θα βγει σε εφελάδιο. Ας κοιτάξουμε την υποσυνείδητη συνταγή για το άγχος. Υλικά. Η βάση της συνταγής είναι ο φόβος του τι θα γίνει. Βασικά, αν θα προλάβουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε και τι αποτέλεσμα θα έχουν οι προσπάθειές μας. Προσθέτουμε σε αυτό τα εξής υλικά. Αμφιβολία την αξία μας και την ασφάλεια μας. Όσο πιο πολύ αμφιβάλλουμε, τόσο καλύτερη συνταγή. Φόβος απόρριψης από τους άλλους. Πάλι βοηθάει την συνταγή. Προσκόλληση να κάνουμε πολλά πράγματα για να αξίζουμε. Προσκόλληση είναι όλα τέλεια, όλα τα αποτελέσματα. Οπότε έχω εδώ μια πολύ καλή συνταγή για το άγχος αμέσως. Προσκόλληση να κάνω πολλά, προσκόλληση να είναι τέλεια, φόβο τι νομίζουν οι άλλοι, φόβο πώς τι κατάληξη θα έχω. Προαιρετικό. Μερικοί βρίσκουν βοηθητικό να μην έχουν εμπιστοσύνη στους άλλους και να μην ζητούν βοήθεια των άλλων. Τότε τα κάνω όλα μόνος μου, γκρινιάζω, παραπονιέμαι, θυμώνω που οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα, αλλά δεν τους επιτρέπω να κάνω τίποτα ή δεν τους έχω καθόλου εμπιστοσύνη, που αυξάνεται το άγχος μου και η αδικία μου και ο θυμός μου. Που οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα, αλλά δεν τους επιτρέπω εγώ, δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Μπορεί να προσθέσουμε την αίσθηση αδικίας ότι δεν μας βοηθάει κανείς και έτσι έχουμε μία επίστρωση αδικίας πάνω στο άγχος που στο τέλος με καλό ψήσιμο γίνεται θυμός. Ακολουθείς τις συνταγές αυτές, δουλεύουν πολύ καλά. Παστίτσιο. Παστίτσιο άγχος. Ετοιμασία. Όλες οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες με ένταση. Βέβαια, μερικοί προτιμούν αργές, άσκοπες κινήσεις που δημιουργούν την ψευδέστηση της ελευθερίας αλλά αυξάνουν την εσωτερική ένταση και έτσι το άγχος. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν έχουν άγχος δεν κάνουν και τίποτα. Κολλάνε εντελώς. Κάνουν εντελώς άλλα ντάλλον πράγματα σε σχέση με αυτό που χρειάζονται να κάνουν για να φτάσουν στο στόχο τους. Και αυξάνεται το άγχος γιατί δήθεν είναι ελεύθεροι και δεν ασχολούνται με αυτό που τους δημιουργεί άγχος. Για να βγει καλό, δηλαδή το άγχος, είναι σημαντικό όλη την διαδικασία να αναπνέεται γρήγορα και ρηχά. Ψήσιμο. Βοηθάει να σκέφτεσαι συνέχεια ότι έχετε πάρα πολλά να κάνετε και αποκλείεται να τα καταφέρετε. Για συγκορία σφίξτε την κοιλιά, τα χέρια, τον αυχένα σας και όποια άλλη μέρη του σώματος μπορείτε. Προσοχή να αποφύγετε. Είναι σημαντικό να μην θυμηθείτε όλες τις φορές που είχατε άγχος ή φόβο και όλα κατέληξαν καλά και όμορφα. Μπορεί να χαλάσει την συνταγή. Επίσης, προσέξτε να μην ρωτήσετε τον εαυτό σας τι ακριβώς είναι το μεγάλο κακό που φοβάμαι ότι θα γίνει, επειδή αν δεν μπορείτε να το βρείτε, τότε μπορεί να μην πιάσει η μαγιά. Αν σκέφτεσαι τελικά τι είναι αυτό που φοβάμαι και δεν μπορείτε να το βρείτε, γιατί τελικά τίποτα δεν θα πάθουμε, χαλάει την συνταγή. Πώς να το σερβίρετε? Βοηθάει να μιλήσετε αγχωμένα στους άλλους, αναφέροντας πόσο πολλά πράγματα έχετε να κάνετε και πώς αποκλείεται να τα προλάβετε. Έχει μία συνταγή για την ειρήνη δεξιά και από πίσω μία συνταγή για την καταπίεση. Να ακούσουμε την καταπίεση.
Λίγο νερό αν κάποιος μπορεί να φέρει. Υλικά, η βάση της συνταγής είναι η πεποίθηση ότι κινδυνεύει η ελευθερία μου. Προσθέτουμε σε αυτό τις εξής πεποιθήσεις. Οι άλλοι θέλουν να με ελέγχουν, να με καταπιέζουν. Άλλη πεποίθηση. Πρέπει να ικανοποιήσω τους άλλους, αλλιώς θα με απορρίψουν. Που μου δημιουργεί την τάση να καταπιέζω τον εαυτό μου από το φόβο απόρριψης από τον άλλον. Ή για μια άλλη γεύση, δεν πρέπει ποτέ να κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι, αλλιώς δεν είμαι ελεύθερος. Όταν κάνω αυτό που θέλουν οι άλλοι, χάνω την αξία μου και την ελευθερία μου. Προαιρετικό. Όταν έχουμε πολλές προσκολήσεις και απαιτήσεις από τον εαυτό μας και τους άλλους, βοηθάει να αυξηθεί η αίσθηση της πίεσης. Δηλαδή όσο πιο πολλές προσκολήσεις έχουμε, τόσο περισσότερη καταπίεση νιώθουμε, γιατί τόσο περισσότερα πράγματα πρέπει να είναι ακριβώς όπως τα θέλουμε για να νιώθουμε καλά. Καταπιεζόμαστε από τις ίδιες τις προσκολήσεις μας και από τις ανάγκες μας και φόβους μας. Μερικοί πετυχαίνουν τη συνταγή με μια αίσθηση ευθύνης για την πραγματικότητα των άλλων και ενοχή και αυτοπόρρεψη όταν οι άλλοι δεν είναι καλά, ευχαριστένει μαζί μας. Δηλαδή νιώθουμε ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση όταν νιώθουμε ότι εμείς είμαστε απεύθυνοι να νιώθουν οι άλλοι καλά, αλλά πρέπει να καταπιέζω τον εαυτό μου για να είναι ο άλλος καλά. Να μην πείτε ποτέ όχι και να μην δημιουργήσετε όρια ώστε να αυξάνετε το αίσθημα της καταπίεσης με ένα επόστρωμα αδικίας. Μερικοί προτιμούν να αντιδρούν προς το κάθε τι που του ζητάνε οι άλλοι. Πόσοι από εσάς κάνατε αυτό, αντιδράτε? Κανένας, όλοι είστε νέοι. Ναι. Όσοι πιο πολύ εξαρτημένοι μπορείτε να είστε από τους άλλους, τόσο πιο επιτυχημένοι θα είστε στο να νιώθετε ανελεύθεροι και καταπιεσμένοι. Δηλαδή, θέλουμε να εξαρτηθούμε πάνω στους άλλους και μετά νιώθουμε θυμό που μας καταπιέζουν. Ας μην είμαστε εξαρτημένοι. Δηλαδή εμείς δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιον να μας καταπιέζει όταν είμαστε εξαρτημένοι επάνω του. Για οποιοδήποτε λόγο. Οικονομικά, συναισθηματικά, για οποιοδήποτε λόγο. Ετοιμασία. Μείνετε σιωπηλοί χωρίς επικοινωνία ή έκφραση αναγκών. Καλλιεργήστε αισθήματα αδικίας και παράπονο. Ψήσιμο. Σκεφτείτε συνέχεια πως οι άλλοι σας εκμεταλλεύονται. Σκεφτείτε συνέχεια ότι δεν μπορείτε να πείτε όχι. Ή άλλη γεύση, ότι δεν πρέπει ποτέ να πείτε ναι. Έχει δύο γεύσεις, είναι σοκολάτα και βινέλα, βανίλια. Προσοχή να αποφύγετε χαλάνη την συνταγή. Αποφύγετε κάθε μορφή ειλικρινούς επικοινωνίας με τους άλλους. Μην πείτε ότι δεν θέλετε. Απομακρυνθείτε από την ιδέα ότι κάθε τι που κάνετε ή δεν κάνετε είναι τελικά δική σας ελεύθερη επιλογή. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι κάνουμε, επιλέγουμε να το κάνουμε. Τώρα, αν το επιλέγουμε να το κάνουμε από φόβο τι θα γίνει αν δεν το κάνουμε, αυτή είναι δική μας επιλογή. Αν το κάνουμε από φόβο απόρρεψης ή φόβο να χάσουμε χρήματα ή φόβο τίποτα άλλο, έγκρισης, επιλέξουμε αυτό το δρόμο. Θα μπορούμε να επιλέξουμε άλλο δρόμο. Είναι επιλογή. Να αντιδράτε έντονα προς την συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν μπορεί κανένας να σας καταπιέζει εκτός αν θέλετε ή χρειάζεστε κάτι από αυτόν. Πώς να το σεβείρετε? Μη εκφράζεστε ποτέ τις ανάγκες σας ή αν τις εκφράζετε να το κάνετε με παράπονο ή και με θυμό, να παραπονιέστε στους άλλους για το πόσο καταπιεσμένοι και αδικημένοι είστε. Εμείς δημιουργούμε τα συναισθήματά μας, δεν τις δημιουργούν οι άλλοι. Οι άλλοι είναι τα ερεθίσματα. Τι κάνουμε με αυτά τα ερεθίσματα είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Και το κάνουμε με τις πεποιθήσεις μας. Τώρα, αλλάζοντας, να μην το διαβάζω, γιατί θα κουραστείτε,
Αλλά το ίδιο ισχύει για τα θετικά συναισθήματα. Με νέες πεπιθήσεις, με νέο τρόπο αντίληψης, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ θετικά συναισθήματα αγάπης, ειρήνης, ασφάλειας, ευτυχίας, ενότητας μέσα μας. Οπότε ελπίζω ο καθένας να κάνει αυτό, να δει πού χρειάζεται να αλλάξει τις πεπιθήσεις του, τις σκεπτομορφές του και να προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Επιλαμβάνω ότι είναι καλύτερο να είναι σε μια ομάδα. Πιστεύω πάρα πολύ στο σεμινάριο αυτογνωσίας που έχουμε εδώ, αλλά πιστεύω και σε άλλες ομάδες και την εργασία που κάνουν. Αλλά καλό θα ήταν να είστε σε μια ομάδα που ασχολείται με αυτό. Καλή επιτυχία σε αυτή τη διαδικασία.